κύριε Μητσοτάκη, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, καθόσασταν στο έδρανο που κάθεστε και σήμερα, το Πρωθυπουργικό, στεκόσασταν με σταυρωμένα τα χέρια και με αποκαλούσατε ψεύτη. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ο ψεύτης ήταν εσείς, όχι εγώ. Άρα λοιπόν, εγώ σήμερα έρχομαι να σας πω ότι δεν είστε μόνο ψεύτης εσείς, αλλά και δηλώσεις. Ωραίο αυτό που είπε. Κύριε Τσίπρα, ξεκινήσατε την παρέμβασή σας με ύβρις και χαρακτηρισμούς. Σας λέω λοιπόν από τώρα, αν θέλετε εσείς να κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση, είναι δικαίωμά σας, εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω, έχω μια χώρα να κυβερνήσω και ένα λαό να ενημερώσω. Να, κοίταξε, ανατρίχιασα. Κύριε Τσίπρα, μπορείτε νομίζω να προσέχετε εμένα και όχι να στέλνετε μηνύματα. Πάλι αδιάβαστος, κύριε Τσίπρα. Θα σε μαλώσω. Ο λόγος που ζητάω το λόγο είναι να, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής των Αναφορών και περνάνε αυτά από τα χέρια μου ουσιαστικά. Να πω δύο πράγματα όσον αφορά για τις αναφορές που έχουν συμβεί. Λέει, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Αλλά στο 2006, μάλλον θέλω να πω ότι η Κομισιόν εδώ είχε απαντήσει ότι από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα στις δύο αναφορές που υπάρχουν, στα δύο μεγάλα ζητήματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και λόγος να κρατηθούν ανοιχτές. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά... στην τελευταία υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που πρέπει να ανοίξουν. Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς. Ας το μην σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ήσαν μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Αυτά μπορούμε να κάνουμε σαν Επιτροπή, δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα να... Το έχουν ματιασμένο το παιδί, είναι φανερό. Δηλαδή, οι επιλογές των διοικητών των νοσοκομείων πώς γίνονται. Το να φέρεις έναν μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα να διοικήσει ένα νοσοκομείο είναι μια μορφή μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ποια είναι η κανονικότητα? Όταν ο πρόεδρος με κάλεσε στο γραφείο του στη Βουλή και συζητήσαμε μαζί, τον παρακάλεσα. Όταν θα γίνει εξουσία και αν θέλει, να μου δώσει μία από αυτές τις θέσεις. Δεν διαφώνησε ο κύριος Πρωθυπουργός, συνδιαφώνησε. Να γιορτάσουμε την κανονικότητα της δεξιάς. Σοβαροί είμαστε. Γιατί πρέπει να είναι κακό αυτό, τι προτιμάει δηλαδή ο κόσμος, να διορίζουμε αποτυχημένους τα νοσοκομεία μας? Ποιον να βάλουμε, ποιο να βάλουμε. Γελάνε και τα τσιμέντα, να το πω και ποδοσφαιρικά. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού. Όταν εννοώ τουρλού, δεν θα είναι μια κυβέρνηση που θα διαγωνίζονται μεταρρυθμιστές με κρατιστές. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Τι θα βγάλουμε, τους ξένους? Τους ξένους θα βάλουμε. Ποιος θα βάλουμε? Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Ερχόμαστε για μια Ελλάδα νέα. Έρχομαι να κάνω πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Και δεν πρόκειται να ανοιχτώ αποκλίσεις από αυτό. Από κανέναν. Και αυτή θα είναι και η εντολή την οποία θα πάρω. Και η κυβέρνησή μου, η οποία πραγματικά θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση των Άριστων. Η οποία πραγματικά θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση των Άριστων. Και είχα ένα στρατό δικό μου στα Τρίκαλα. Είπα, θα γυρίσω πίσω, κύριε πρόεδρε, σας βοηθήσω, αφού θέλετε την βοήθειά μου. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, όταν γίνετε πρωθυπουργός και μπορείτε και θέλετε, δώστε μου μία από αυτές τις θέσεις. Θα βγάλουμε τους ξένους. Δεν μπορεί μια ζωή να μας κατατρίχουν ορισμένα ταμπού και κάποιου είδους κόμπλεξ. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές τελευταίες και μετά πάσχει από έναν ηλικιακό ρατσισμό. Ερχόμαστε για μια Ελλάδα νέα. Στην Αθήνα έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Θα προστατεύσουμε τα παιδιά, τα ασυνόδευτα. Είναι κάτι που έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
Και οφείλουμε να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά. Δυστυχώς είμαστε στον αέρα και γίνεται σεισμός αυτή τη στιγμή. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Είναι γκαντέμι. Μάλιστα. Καφετζή, είσαι ένα πτήρα. Ο τελευταίος που ήθελε να καπνίσει μέσα δεν πρόλαβε να τα ανάψει. Μπαίνουν δύο νομάτι μέσα, του βάνουν τον πιστόλι στην κεφαλή. Από πάνω πετούσαν τα ελικόπτερα, ήρθαν και οι αντιτρομοκρατικοί. Τον επήρανε, δεν τον ξανάδανε. Το τσιγαράκι θέλουμε να πούμε έτσι. Δεν είναι σωστό καθόλου, γιατί το περισσότερο ποσοστό στην Ελλάδα είναι καπνιστές. Αν θέλουν να τηρήσουν τέτοιους νόμους, ας πάνε στην καπνοπαραγωγή να την απαγορέψουν τελείως. Δεν τους φταίει ο κόσμος, δεν τους φταίει τα μαγαζιά. Να πει η κυβέρνηση στα καταστήματα, έτσι, ποιοι δέχονται οι καπνιστές και ποιοι όχι. Να βάζουν τα μπέλα απ' έξω στα μαγαζιά τους, έτσι, να μπορούν να δουλέψουν και τα μαγαζιά. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, μέσα σε 6 μήνες, έτσι, δεν θα υπάρχει κανένα μαγάζι. Τες είναι όλα ένα λυσίδα. Του λέει εμπειρία χρόνων τώρα. Αυτό είναι στο μη καπνιστή. Πώς θέλει να καθίσει, πώς τον βολεύει, έτσι. Εγώ που δεν υπήρχα και ένα διάστημα που δεν κάπνιζα, δεν με πειράζει ο καπνός. Δεν με πειράζε καθόλου ο καπνός. Όλα αυτά είναι στο μυαλό μας, έτσι. Εντάξει, ωραία. Μάλιστα, λοιπόν. Σας είπα να μην καπνίζετε μες στο καφενείο, δεν μερικάτε. Να τα χάλια μας εδώ. Με καταγγείλανε στο 1142. Κανείς ρουφιάνος εδώ και ήρθανε πλήρωσε λέει 500 ευρώ πρόστιμο. 500 ευρώ, πόδια όλα εδώ τα βρω να τα δώσω, πόσο καφέ δεν θα χάμω. Και μην ξεχάσετε, σήμερα έχουμε Black Friday. Χαμούλη θα γίνει.